Όπως όλοι γνωρίζετε, εδώ θα μιλήσουμε για την πρόσβαση στην φροντίδα υγείας, την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς κατανοούμε τι θα πει καλή φροντίδα υγείας και πώς λαμβάνει η χώρα αυτή. Η πρόκληση είναι να υπάρχει αυτή η υγειονομική περίθαλψη για όλους. Σε αυτό λοιπόν το θέμα θα επικεντρωθούμε. Θα δούμε λοιπόν πώς η κοινωνική δράση μπορεί να προάγει την προσβάσιμη φροντίδα υγείας και μετά ακούσαμε και είδαμε στις προηγούμενες συζητήσεις πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για το σκοπό αυτό. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές. Ο καθένας έχει μοναδική εμπειρία στο θέμα της καθολικής φροντίδας υγείας. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Έχετε το βιογραφικό τους στο βιβλιαράκι που έχει δοθεί για το συνέδριο. Θα ακούσουμε από τον κάθε ομιλητή την παρουσίασή του και μετά θα δεχτούμε ερωτήσεις από το κοινό, γιατί πιστεύω ότι είναι καλό να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων. Επίσης, θα ήθελα να μην ξεχνάμε ότι έχουμε συγκεκριμένο χρόνο στη διάθεσή μας. Θέλω λοιπόν να μην ξεπεράσουν το χρόνο τους οι ομιλητές. Πρέπει να έχουμε χρόνο και για τη συζήτηση. Χωρίς λοιπόν να μακρηγορήσω, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πιέρ Μπάρκερ, ο οποίος θα ξεκινήσει την παρουσίασή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ στην Αθήνα, που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Εγώ θέλω να μιλήσω για τις φτωχές οικονομίες και πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε τα προγράμματα υγείας και θα ήθελα εδώ να σας περιγράψω μία περίπτωση του πώς μπορεί κανείς σε φτωχές οικονομίες να βελτιωθεί το πρόγραμμα υγείας. Επίσης θα μιλήσουμε και για το ρόλο της κοινωνικής δράσης σε αυτή την περίπτωση. Θα ήθελα να πω ότι εργάζομαι για το IHI, για αυτό το Ινστιτούτο για τη Βελτίωση της Φροντίδας Υγείας. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο, τολμηρό μάλιστα, όραμα. Πιστεύουμε ότι μέσω από τις μεθόδους μας μπορούμε να βελτιώσουμε τη φροντίδα υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο και εμείς σαν όραμά μας είναι όλοι να έχουν την καλύτερη δυνατή υγεία και την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη που είναι δυνατή. Είμαστε μικρή ομάδα. Πώς εργαζόμαστε? Εργαζόμαστε μεταξύ εταίρων. Έχουμε εταίρους σε πολλές χώρες στον κόσμο και μέσω λοιπόν αυτών των εταίρων, οι οποίοι υιοθετούν τις δικές μας μεθόδους, πιστεύουμε ότι πράγματι μπορεί να έχουμε σημαντικό αντίκτυπο. Ένα σημαντικό εταίρο στο πρόγραμμά μας είναι ο χρηματοδότης και ελπίζω να μπορέσουμε να δείξουμε πως λίγα χρήματα μπορούν να βοηθήσουν στο να κάνουμε πολλά πράγματα και να έχουμε μεγάλο αντίκτυπο όσον αφορά στην υγειονομική περίθαλψη. Ξεκίνησα πριν 20 χρόνια να εργάζομαι στην Αμερική. Έχουμε όμως εμείς προγράμματα και στην Αφρική, στην Ευρώπη, αλλά και στην περιοχή του Ειρηνικού. Εμείς ασχολούμαστε με θέματα ασφάλειας σε νοσοκομεία, αλλά ασχολούμαστε και με την υγεία του γενικού πληθυσμού. Προσπαθούμε λοιπόν αυτό το σύστημα εργασίας που θα σας περιγράψω να το μεταφέρουμε, να το υιοθετήσουν οι εταίροι μας και έχουμε εστιάσει και στη φροντίδα των ασθενών. Είμαστε γνωστοί ως οργάνωση η οποία είναι καινοτόμα. Επίσης μας ενδιαφέρουν πολύ τα αποτελέσματα μεγάλης κλίμακας. Θέλουμε δηλαδή να έχουμε αποτελέσματα κλίμακας. Και επίσης μας ενδιαφέρει πολύ ο τρόπος να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα. Έχουμε λοιπόν ένα ανοιχτό σχολείο. Είναι ένας τρόπος διαδικτυακής μάθησης και έχουν 20.000 άνθρωποι ήδη εγγραφεί, κυρίως φοιτητές ιατρικής, νοσηλευτικής, αλλά και γιατροί οι οποίοι ασκούν το επάγγελμά τους. Θα ήθελα λοιπόν ευθύς αμέσως να σας πάω στην Γκάνα, στην Ήπεθρο, σε μια χώρα δηλαδή της Δυτικής Αφρικής και εδώ σε αυτήν την ομάδα, εδώ στο Καλύβι έχουμε μια γυναίκα 20 ετών, είναι έγκυος για πρώτη φορά, μόλις ξεκίνησαν οι πόνοι της γέννας και ξέρει ότι πρέπει να πάει σε ένα νοσοκομείο, αλλά πρωτού ξεκινήσει θα πρέπει να βρει τον άντρα της, να βρει τον άντρα της, τον σύζυγό της, να τη βοηθήσει, να τη μεταφέρει να πάει στο νοσοκομείο, να μπορέσει να λάβει και άδεια για να φύγει από την καλύβα.
Ο άντρας της πηγαίνει, δουλεύει στα χωράφια και επιστρέφει μετά. Γενικά είναι δύσκολα τα πράγματα, έχουν πολλά εμπόδια. Για να μπορέσουν να ξεφύγουν από το χωριό θα πρέπει να συζητήσουν και με τον αρχηγό του χωριού. Ο αρχηγός του χωριού θα αποφανθεί κατά πόσο η γυναίκα αυτή μπορεί να πάει στο νοσοκομείο που είναι μακριά ή να λάβει εκεί επί τόπου κάποια βοήθεια. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί αυτή η μητέρα δεν έχει καν βγει από το σπίτι της και ήδη υπάρχουν κοινωνικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά την έκβαση της γένας. Δηλαδή μπορεί το παιδί να είναι άρρωστο όταν γεννηθεί και θα πρέπει και αυτό με τη σειρά του, αν έχει πρόβλημα το παιδί, να δοθεί άδεια για να φύγει και αυτό και να μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο. Βλέπετε λοιπόν, εδώ έγινε μια μελέτη. Αν η μητέρα λοιπόν δεν χρειάζεται να πάρει άδεια από τον άντρα της, τότε βλέπουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Βλέπουμε γενικά ότι η θνησιμότητα είναι πολύ μεγάλη, η παιδική θνησιμότητα. Αν πρέπει να πάρει άδεια και από τον αρχηγό και από τον άντρα της, οι πιθανότητες να πεθάνει το παιδί είναι πάρα πολύ υψηλές. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ θέμα είναι αν η γυναίκα μπορεί μόνη της να λάβει τις αποφάσεις ή όχι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για το τελικό αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν μιλάμε για πρόσβαση, δεν μιλάμε μόνο για πρόσβαση στο νοσοκομείο αυτό καθεαυτό. Υπάρχουν πολλά εμπόδια. Η γυναίκα αυτή λοιπόν πρώτα πρέπει να ξεπεράσει τα πρώτα εμπόδια, να πάρει την άδεια από τον άντρα της ή τον αρχηγό και μετά το θέμα είναι πώς θα πάει στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει αυτοκίνητο να τη μεταφέρει, πρέπει να πάει με το ποδήλατο. Και βλέπουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να καθίσει στο πίσω μέρος του ποδηλάτου ή πάνω στο ποδήλατο το οποίο το οδηγεί ο άντρας της. Πηγαίνει λοιπόν στο νοσοκομείο, βρίσκει μια καλά εκπαιδευμένη νοσοκόμα στο νοσοκομείο αυτό και βλέπουμε ότι γίνονται πολλές εξετάσεις. Εκεί λοιπόν υπάρχουν περιορισμένοι πόροι, αλλά σημασία έχει να γίνεται αξιόπιστη η παροχή φροντίδας. Και γιατί σας δείχνω λοιπόν εδώ αυτή τη διαφάνεια, απλά θέλω να σας δείξω πόσο λίγα μέσα πραγματικά χρειάζεσαι για να έχεις καλή φροντίδα, καλή παροχή υγείας. Εδώ έχουμε ένα γράφημα. Αυτό το γράφημα το συμπληρώνει η νοσηλεύτρια, η νοσοκόμα. Εδώ βλέπουμε τι γίνεται. Έχουμε λοιπόν τον καρδιοτοκογράφο. Βλέπουμε λοιπόν, ακούει εδώ η νοσηλεύτρια την καρδιά του του παιδιού. Δεν ξέρω τι έγινε με τη συγκεκριμένη μητέρα, δεν θα σας το πω αυτό, αλλά γενικώς πιστεύω ότι θα τα είχε καταφέρει αυτή η γυναίκα παρόλα τα προβλήματα. Υπάρχουν όμως κάποια στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι μητέρες και τα παιδιά σε αυτό το μέρος του κόσμου υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της ζωής της, αυτή η μητέρα έχει πιθανότητα 1 στα 40 να πεθάνει. Δηλαδή, θα πεθάνουν αρκετές γυναίκες σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Και ξέρετε, αυτό συμβαίνει συχνά. Είναι πολύ άσχημο στατιστικό στοιχείο. Αν σκεφτείτε ότι το να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα κατά τον τοκιτό είναι πολύ καταστροφικό γεγονός. Η πιθανότητα να πεθάνει το νεογνώ είναι 1 στις 50. Δηλαδή κάθε παιδί που γεννιέται έχει πιθανότητα 1 στις 50 να μην επιβιώσει. Τρομερά αποτελέσματα. Βλέπετε λοιπόν τεράστια προβλήματα. Το μέγεθος του προβλήματος είναι τεράστιο. Αλλά υπάρχει ελπίδα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και θα διαβάσω αυτή τη δήλωση. 4 εκατομμύρια γυναίκες, νεογνά και παιδιά στην Αφρική που είναι στην υποσαχάρια Αφρική θα μπορούσαν να σωθούν κάθε χρόνο αν υπήρχαν παρεμβάσεις οικονομικές και διαθέσιμες σε όλη την περιοχή. Άρα έχουμε τις γνώσεις, έχουμε τους πόρους, αλλά δεν πράττουμε αυτό που ξέρουμε. Ακόμα και σε αυτές τις οικονομίες υπάρχουν επαρκείς πόροι και αρκετές γνώσεις, αλλά δεν χρησιμοποιούνται, δεν εφαρμόζονται. Το συμπέρασμα αυτής της δήλωσης και της διαπίστωσης είναι ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα που κάνουμε σήμερα από αυτό που έχουμε ήδη. Δηλαδή, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τους πόρους, την εκπαίδευση, τις πολιτικές, τις κατευθυντήριες γραμμές. Φαίνεται κάπου να έχουμε κολλήσει. Η εκπαίδευση είναι ένα αντανακλαστικό. Σε περίπτωση δηλαδή που δεν λειτουργεί το σύστημα, τι κάνουμε? Περισσότερη εκπαίδευση. Έχουμε τις γνώσεις. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μας έχει δώσει πολιτικές, κατευθυντήριες γραμμές για το τι πρέπει να κάνουμε. Και ενώ χρειαζόμαστε πόρους και οι πόροι είναι μερικές φορές εμπόδιο, γενικότερα βλέπουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Αυτό που λείπει είναι ένα σύστημα λειτουργικό, ένα σύστημα που να λειτουργεί καλά.
Άρα, αν μπορούμε να ανασχεδιάσουμε τα συστήματα με τους υφιστάμενους πόρους, μπορεί να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και μου αρέσει αυτή η δήλωση πάρα πολύ. Έγινε από τον Πολ Μπατάλτομον, από τον Dartmouth, ο οποίος είπε ότι κάθε σύστημα έχει σχεδιαστεί τέλεια για να επιτύχει το αποτέλεσμα το οποίο μας δίνει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα στην αρχή της ημέρας και στο τέλος της ημέρας. Υπάρχει κίνηση, γιατί εμείς σχεδιάζουμε δρόμους, με περισσότερους δρόμους, έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα. Έχουμε σχεδιάσει λοιπόν το κυκλοφοριακό πρόβλημα και έτσι δεν πρέπει το κυκλοφοριακό πρόβλημα να μας προκαλεί έκπληξη. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε προβλήματα στο σύστημα υγείας, νομίζω ότι αυτό είναι αναμενόμενο, γιατί με τον τρόπο που το σχεδιάσαμε το σύστημα, θα είχαμε καταλήξει σε αυτό το αποτέλεσμα. Χρησιμοποιώ λοιπόν μια αναλογία με το αυτοκίνητο. Το 1970, δύο αυτοκίνητα φτιάχτηκαν, κατασκευάστηκαν, ένα στην Ιαπωνία και ένα στην Αμερική. Το Ford Pinto το 1970 τώρα έχει τη φήμη, την κακή φήμη, ότι ήταν το χειρότερο αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε ποτέ. Το Toyota Corolla από την άλλη, το οποίο επίσης κατασκευάστηκε το 70, έγινε το καλύτερο αυτοκίνητο που φτιάχτηκε ποτέ. Και αυτό που κατάλαβε η Toyota, είναι πολλοί λόγοι που έφτιαξε τόσο καλό αυτοκίνητο η Toyota και πολλοί λόγοι που οι Αμερικανοί έφτιαξαν τόσο κακό αυτοκίνητο. Κάποιο σημαντικό δίδαγμα που μπορούμε να αντλήσουμε από το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ότι η Toyota κατάλαβε ότι είναι σημαντικές οι σπουδαίες ιδέες. Είχανε λοιπόν το προσωπικό που μπορούσε να σταματήσει τη γραμμή παραγωγής αν κάτι πήγαινε στραβά. Και τις καλύτερες ιδέες τις χρησιμοποίησαν για καλύτερο σχεδιασμό των αυτοκινήτων. Και αυτά τα έπαιρναν από αυτούς που ήταν στην πρώτη γραμμή. Έτσι λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή. Θα ήθελα τώρα να σας μιλήσω για το τι συμβαίνει. Αν λοιπόν αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα και αυτό είναι αρκετά εκτεταμένο, κάποιος στην ηγεσία, στη διοίκηση θα βρει μια λύση λοιπόν αν υπάρξει ένα πρόβλημα. Αυτή η λύση μετά θα δοθεί από πάνω προς τα κάτω για να εφαρμοστεί, αλλά το πρόβλημα είναι ότι θα υπάρξει κάποιο απρόβλεπτο εμπόδιο και θα αποτύχει ως αποτέλεσμα και θα είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθεί. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει πολύ καλύτερος τρόπος επιλύσεις των προβλημάτων. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα μπορούμε να το πάμε στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή αν οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή τους πεις ποιο είναι το σύστημα και κατανοήσουν το σύστημα, από αυτούς θα μπορέσεις να πάρεις τις σπουδαίες ιδέες που χρειάζεται για να λύσεις το πρόβλημά τους. Αλλά δεν είναι όλες ιδέες σπουδαίες ιδέες. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένας κύκλος αξιολόγησης, ο οποίος να είναι γρήγορος. Θα πρέπει δηλαδή να μετρήσουμε το αποτέλεσμα και αν το αποτέλεσμα είναι καλό, τότε η πιθανότητα τελικά να εφαρμοστεί και να επιτύχει είναι πολύ υψηλός. Έτσι λοιπόν, δεν μπορείς να πάρεις μια ιδέα από την Αθήνα και να την πας στη Λουάντα και να θεωρείς ότι στη Λουάντα θα μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα που θα είχε στην Αθήνα. Αυτές οι ιδέες θα πρέπει να αναπτύσσονται τοπικά. Και οι περισσότεροι άνθρωποι στην πρώτη γραμμή ήδη έχουν θαυμάσιες ιδέες για το πώς μπορεί κανείς να λύσει το πρόβλημα. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά στην πρόσβαση είναι να συνδέσουμε τις τοπικές κοινότητες με το σύστημα υγείας, με τις εγκαταστάσεις υγείας. Θα αναφερθεί περισσότερο και κάποιος άλλος από το πάνελ σε αυτό, αλλά υπάρχουν σπουδαίες ιδέες για το πώς μπορούμε να συνδέσουμε τις κοινότητες με το σύστημα υγείας, με τα νοσοκομεία και τις εγκαταστάσεις υγείας. Συνήθως επιβάλλονται ιδέες από τις εγκαταστάσεις στην τοπική κοινότητα. Δεν είναι καλό. Εδώ έχουμε ένα καλό παράδειγμα από την Γκάνα. Εκεί λοιπόν χαρτογραφήσαμε την κοινότητα. Είδαμε ποιοι είναι αυτοί που συμμετέχουν στην επίλυση του προβλήματος. Το θέμα είναι πώς παίρνεις μια έγκυο γυναίκα. Να την πάρεις από το σπίτι της, να την πας στο νοσοκομείο. Πώς παίρνεις ένα άρρωστο παιδί, και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, πώς μπορείς να μεταφέρεις αυτό το άρρωστο παιδάκι στο νοσοκομείο. Βγήκαμε λοιπόν στην κοινότητα. Είδαμε ποιοι ήταν οι εμπλεκόμενοι. Τους μαζέψαμε λοιπόν και τους εξηγήσαμε το σύστημα. Τους βάλαμε να χαρτογραφήσουν το σύστημα και τους ζητήσαμε να μας πούν τις καλύτερες ιδέες τους. Μαλάουι, δημιουργήσαμε πάλι μια δομή συνδετική με τους κατά παράδοση ηγέτες και τους εργαζόμενους στην υγεία και θα ήθελα απλά να σας να εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας εκεί που λέει χρηματοδότης. Πρόκειται για έναν φιλανθρωπικό οργανισμό που χρηματοδοτεί διάφορα έργα στο βαθμό του Ηνωμένου Βασιλείου και μας είπαν μάλιστα, πάντα μας ευχηγούνται ακριβώς το τι γίνεται επί τόπου σε διάφορα έργα στα οποία συμμετέχουν.
Επίσης, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποια χωριά τα οποία έχουν τους πόρους για να μπορέσουν να αγοράσουν, για παράδειγμα, ποδήλατα που είναι ακριβώς σαν ασθενοφόρα. 6 χωριά μαζί μπορούν να συνεργαστούν για να αγοράσουν αυτά τα ασθενοφόρα ποδήλατα. Επίσης, ο οδηγός ταξί που είδατε στην προηγούμενη διαφάνεια έκανε μια πρόταση που είπε ότι εγώ θα πάρω μια έγκυο γυναίκα δωρεάν από το σπίτι της για να πάω σε κάποιο νοσοκομείο, αν μου επιτρέψετε να μπορέσω να είμαι πρώτος στη σειρά των ταξί για να επιστρέψω με επιβάτη. Και πρέπει να πούμε ότι μάλιστα πρέπει να πω ότι άρχισε έτσι, αυτός έγινε σημαντικός σύμμαχος, γιατί έτσι άρχισε μια αναζήτηση όλων αυτών των γυναικών που ενδεχομένως έμεναν τοπικά και ήθελαν να γεννήσουν και να μην δεν πήγαιναν σε κάποιο νοσοκομείο. Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα βέβαια και με αυτό. Απλά γενικά να πούμε ότι αυτές λοιπόν οι ομάδες της κοινότητας μπορούν να κάνουν διάφορα και πρέπει να πούμε ότι έτσι βελτιώνεται και η πρόσβαση στον έλεγχο όλων των νεογνών. Και θα ήθελα να κλείσουμε αυτήν ακριβώς τη δήλωση σχετικά με το ρόλο της κοινοφελούς δράσης. Σε όλα τα μεγάλα έργα στα οποία εργαστήκαμε, πάντα συνεργαζόμαστε με κάποιον χρηματοδότη και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε για μη κυβερνικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές. Στην Γκάνα συνεργαστήκαμε με τον Bill and Melinda Gates Foundation και ο χρηματοδότης, το Ίδρυμα Gates, ήθελε να δει αν μπορούμε να επιλύσουμε 3 βασικά ερωτήματα. Αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μεθοδολογία να βοηθήσουμε την Γκάνα να πετύχει τους στόχους ανάπτυξης της χιλιετίας και επίσης αν θα μπορούσε να υπάρχει μια πλατφόρμα, οι καθολικές υπηρεσίες υγείας να είναι μια εθνική πλατφόρμα και αν θα μπορούσε και οι υπηρεσίες υγείας της Γκάνα επίσης να αποτελέσουν κρίκο αυτού του κύκλου. Χρειάζεται, με λίγα λόγια, ο χρηματοδότης να έχει χώρο να δράσει. Πρέπει λοιπόν να καταδείξουμε, να καινοτομούμε και να έχουμε κλιμάκωση των δράσεων. Σίγουρα η συνεργασία με τους χρηματοδότες είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη όλων των στόχων. Θα ήθελα να κλείσουμε 3 βασικά στοιχεία, τα οποία μας δείχνουν ότι η κοινοφελή δράση μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε πρόσβαση στην οικονομική περίθαλψη. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος να αλλάξουμε τα συστήματα. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους πόρους που ήδη έχουμε. Δεύτερον, πρέπει να επιμένουμε σε μια κλίμακα που έχουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα τα οποία δαπανώνται. Υπάρχει μια διασπάθηση που δεν πάνε πουθενά. Πρέπει να υπάρχει μια κλιμακωτή προσέγγιση στο έργο, σε κλίμακα, ώστε να έχει εφορία. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τον κόσμο. Ας είμαστε ουραγοί. Ας είμαστε πρωτοπόροι, με συγχωρείτε. Η κοινοφελής δράση μπορεί να βοηθήσει ακριβώς αυτή την επίτευξη των στόχων. Εκτός μικροφόνου, αν υπάρχουν ερωτήσεις στο τέλος όλων των ομιλιών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Ρούλα, τον Ανδρέα και το Ίδρυμα για την πρόσκληση να εκφωνήσω αυτή την ομιλία. Στα 10 με 12 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου, θα ήθελα να σας δείξω ότι η προσβάσιμη υγειονομική περίθαλψη δεν είναι μια ουτοπία, είναι μια δυνατότητα και θα σας δώσω κάποιες γενικές πληροφορίες. Θα ήθελα μετά να συγκρίνω τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε χώρες που έχουν καλά αποτελέσματα και σε άλλες χώρες που δεν έχουν καλά αποτελέσματα. Νομίζω μέσα από την σύγκριση και την αντιπαραβολή μπορούμε να έχουμε ένα μοντέλο για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τα συστήματα φροντίδας της υγείας. Το 2000 ήταν μια συναρπαστική χρονιά για πολλούς λόγους. Η ανθρωπότητα επιβίωσε μια ακόμη χιλιετία, νομίζω ότι αυτό είναι από μόνο το συναρπαστικό. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε την ετήσια έκθεση, στην οποία
ταξινόμησαν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών του οργανισμού. Και πολύ απογοητεύτηκαν. Βλέπουμε βέβαια Γαλλία και Ιταλία πήγαν πολύ καλά. Καλά τα πήγε σχετικά και η Ελλάδα. Η Ελβετία κατήχε την 20η θέση και πάω μπροστά, έψαχνα να βρω τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περίμενα ότι θα είναι πολύ ψηλά. Και έψαξα αρκετές φορές και ήταν το νούμερο 37. Σας ανέφερα ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάθε χρόνο δημοσιεύει μια έκθεση. Αυτές είναι κάποιες άλλες εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν μετά από το 2000 πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη σημασία της Παγκόσμιας Υγείας. 2010, ο τίτλος της έκθεσης ήταν «Η κάλυψη καθολικής υγειονομικής περίθαλψης», αυτό το οποίο συζητούμε και σήμερα. Προτείνω να διαβάσετε αυτή την έκθεση, είναι περίπου 100 σελίδες, υπάρχει στο διαδίκτυο και η έκθεση ξεκινάμε κάτι στο οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι η πρόσβαση στην βασική φροντίδα υγείας είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Και αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα αλλά και στο μέλλον είναι αυτό να το μετουσιώσουμε σε πραγματικότητα. Η έκθεση συνεχίζει κάνοντας κάποιες προτάσεις σχετικά με το πώς οι χώρες μπορούν να τροποποιήσουν τα χρηματοδοτικά τους συστήματα για να μπορέσουν να πετύχουν αυτό το στόχο. Και βέβαια έχει και μια ατζέντα δράσης για τις χώρες σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης και βέβαια αναφέρεται και στην διεθνή κοινότητα και το πώς μπορεί να στηρίξει την προσπάθεια των χωρών. Αυτή η έκθεση συγκέντρωσε κριτική, γιατί η έκθεση εστιάστηκε πολύ σε θέματα γραμματισμού και εθνισιμότητας. Και καθόρισαν λοιπόν στα πλαίσια αυτής της έκθεσης ότι η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα, η πρόσβαση στην φροντίδα, η ισότητα, δηλαδή ενώ ότι τα άτομα που έχουν χρόνιες παθήσεις αλλά χαμηλά εισοδήματα να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υγεία και να μπορούν να έχουν μακροημέρευση και παραγωγικές ζωές. Και όλα αυτά είναι παράγοντες και συνιστώσεις του να έχει κανείς ένα καλό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Εδώ έχουμε κάποια άλλα αποτελέσματα που ξάφνιασαν μάλιστα αρκετούς, ειδικά όπως της είπα, όπως θα δείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι καθόλου κοντά στην κατηγορία των άλλων 6 χωρών που είδατε. Σχετικά με την ποιότητα, οι ασθενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες λάμβαναν κακή φαρμακευτική περίθαλψη και βίωναν καθυστέρηση στο να λάβουν τα αποτελέσματά τους. Πρέπει να πούμε ότι οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις είχαν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να έχουν μια παρακολούθηση. Στην Ολλανδία ήταν 7% αυτό το ποσοστό. Σχετικά με την πρόσβαση, ένας στους 5 Αμερικανούς με χρόνιες παθήσεις πηγαίνουν στα έκτακτα. Στη Γερμανία ήταν 6% αυτό. Μιλάμε πάλι για την ισότητα ως προς την πρόσβαση. Μιλάμε πάλι για τα άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και έχουν χαμηλά εισοδήματα. Εκεί το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 4% και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν τελευταία στην θνησιμότητα των νέων γνών. Όμως έχουμε κάποια άλλα αριθμητικά στοιχεία. Πρέπει να δούμε εδώ το κόστος κατά κεφαλή, το κατά μέσο όρο. Βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύει το 16% του ΑΕΠ. Βλέπουμε τα αριθμητικά στοιχεία ένα χρόνο μετά και εκτιμάται ότι μέχρι το 2020 οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δαπανά 20% του ΑΕΠ στην υγειονομική περίθαλψη. Πέρσι δαπανήθηκαν 2,73 δολάρια στη ΣΥΠΑ, δηλαδή αυτό είναι το αντίστοιχο του ΑΕΠ της Γαλλίας, που είναι το 5ο μεγαλύτερο ΑΕΠ στον κόσμο. Αν δούμε τη δαπάνη κάποιων άλλων χωρών, καμία δεν δαπάνησε το κάνει το μισό των Ηνωμένων Πολιτειών κατά κεφαλήν και καμία δεν δαπάνησε πάνω από το 9% του ΑΕΠ της στην υγειονομική περίθαλψη. Αρχές του έτους, το Ινστιτούτο Ιατρικής εξέδωσε μια άλλη έκθεση, πάλι στην τελευταία θέση ΥΠΑ, ως προς τη θεραπεία πολλών κοινών χρόνιων παθήσεων. Ας δούμε τώρα κάτι άλλο. Ας δούμε μια χώρα που τα πάει σχετικά καλά.
Στην έκθεση της Κοινοπολιτείας, λοιπόν, η Αυστραλία ήταν η νούμερο ένα. Έχει καθολική γενική περίθαλψη, το λέει Medicare, και μάλιστα αυτόν τον όρο χρησιμοποιούν και ΗΠΑ, αλλά αυτό διατίθεται μόνο σε όσους είναι άνω των 65, υποστηρίζεται πάνω από ένα φόρο εισοδήματος. Επίσης υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες, κρατικές και ιδιωτικές, και στην Αυστραλία διακινούνται 150 από τα πιο γνωστά συνταγογραφούμενα φάρμακα. Στην Αυστραλία κάνουν μια πολύ λογική εργασία, θα λέγαμε. Υπάρχουν περίπου 90 ιατρικές σχολές και σε κάθε σχολή υπάρχει ένα συγκεκριμένος αριθμός θέσεων που υπάρχει μια μορφή εξασφάλισης ανταποδοτικών. Δηλαδή, οι φοιτητές μπορούν να λάβουν στήριξη για την κάλυψη των διδάκτρων τους, αλλά ως αντάλλαγμα θα πρέπει μετά, όταν αποφοιτήσουν, να εξασκήσουν το επάγγελμα σε περιοχές που υπάρχει έλλειψη ιατρών, για να αποπληρώσουν τρόπον τεινά το δάνειό τους. Υπάρχει λοιπόν ένα εκτεταμένο δίκτυο στην Αυστραλία, όπου οι νέοι απόφοιτοι ιατρικής σχολής μπορούν να υπηρετήσουν σε τοπικό επίπεδο εκεί που υπάρχει έλλειψη ιατρών. Πολύ σημαντικό. Αν επιστρέψουμε τώρα στη ΣΥΠΑ, εκεί θέλει λίγο προσοχή. Πρέπει να πούμε ότι πρέπει να δούμε ορισμένους παράγοντες κοινωνιολογικούς αλλά και ψυχολογικούς. Στη ΣΥΠΑ, 16% του πληθυσμού, 50 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν έχουν ασφάλιση και πρόσβαση στην πρωτοβάθμια αρρωγή. Και παρά το υψηλό εισόδημα κατά μέσο όρο, υπάρχουν πολλά υψηλά ποσοστά φτώχειας, υπάρχει μεγάλη ανισότητα εισοδηματική, και σχετικά με την εκπαίδευση, οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν αρκετές γνώσεις σχετικά με την υγεία, και ίσως και γι' αυτό ακριβώς και το ποσοστό παχυσαρκίας στα παιδιά είναι 17% στη ΣΥΠΑ. Στη ΣΥΠΑ ο κόσμος προτιμάει να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, ακόμη και για πολύ μικρές αποστάσεις, 2 τετράγωνα. Και στη ΣΥΠΑ υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα. Ευλογημένοι, μπορώ να πω, ότι είμαστε με υπέροχα προγράμματα όψη Καρντάσιαν, με τις αδερφές Καρντάσιαν. Και οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος περνάει 5 ώρες καθημερινά στην τηλεόραση και έχουν χαμηλό ποσοστό σωματικής άσκησης, καταναλώνοντας ταυτόχρονα πολλές θερμίδες. Το αποτέλεσμα, βέβαια, δεν είναι να μειωθεί η φροντίδα, αλλά μειωθεί η σπατάλη. Όχι μόνο στη ΣΥΠΑ, σε όλα τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Μπορούμε να μειώσουμε την υπερθεραπεία, την υπερβολική θεραπεία, μπορούμε να μειώσουμε την έλλειψη συντονισμού στην φροντίδα, να μειώσουμε την έλλειψη διεκπεραίωσης της φροντίδας. Θα πρέπει να υπάρχει πολύ διαφάνεια, μεγάλη διαφάνεια ως προς την τιμολόγηση, και βέβαια εξάλληψη των φαινομένων απάτης και κατάχρησης. Η Ρούλα εδώ κοιτάζει το ρολόι, μάλλον έχω ξεπεράσει το χρόνο μου. Πέρσι, κατά μέσο όρο, οι απόφοιτοι πανεπιστημίων είχαν ένα χρέος φοιτητικό 35.000 δολαρίων. Στην ιατρική σχολή βλέπετε 180.000 δολάρια. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένας νέος απόφοιτος ιατρικής σχολής στη ΣΥΠΑ δεν είναι κάτι μη σύνηθες το να έχει κανείς ένα χρέος, αλλά το άτομο αυτό θα πάει σε κάποια ειδικότητα που θα μπορεί να αποπληρώσει το χρέος του, γίνεται πιο γρήγορα. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια μεροληψία, θα λέγαμε, ως προς την απόφαση τα διαδρομίας, και πρέπει αυτές οι παράμετροι να περιοριστούν. Ο στόχος θα πρέπει να είναι καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, πρέπει να περιοριστεί η σπατάλη και επίσης να εξαλειφθούν οι άμεσες πληρωμές. Αν δούμε όλες τις χώρες που σημείωσαν επιτυχία, η υγειονομική περίθαλψη βασίζεται σαν σύστημα προπληρωμής. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη στήριξη της ιατρικής εκπαίδευσης, και νομίζω ότι εκεί ακριβώς είναι ένας τομέας όπου η κοινοφελής δράση μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Συμπερασματικά, μέσα στο πλαίσιο μιας κοινωνίας όπου θα υπάρχει
η πρόνοια που θα βασίζεται στην συνεργασία των κρατών, των αγορών και των οργανισμών κοινοφελούς δράσης, η προσβάσιμη υγειονομική περίθαλψη για όλους τους πολίτες είναι ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί και αξίζει τον κόπο να επιτευχθεί. Ευχαριστώ. Μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Φρίντμαν. Ακούσαμε από τους δύο πρώτους ομιλητές, είδανε γενικότερα το θέμα της πρόσβασης στη φροντίδα υγείας και τώρα θα ακούσουμε τους υπόλοιπους ομιλητές και οι δύο είναι από την Ελλάδα. Θα μας πούνε τι έχουν δει και τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα όσον αφορά στην πρόσβαση υγείας. Ο κύριος Κουλουβάρης. Ευχαριστώ Ρούλα για την πρόσκληση. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα εθνικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας, δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και παρέχεται από την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού στο Αιγαίο. Αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για τους κατοίκους 35 απομακρυσμένων νησιών του Αιγαίου. Η Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού είναι το μοναδικό που λειτουργεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες από όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια των αγώνων. Εποπτεύεται από τις μονάδες υγείας του ΑΕΜΗ, διαχειρίζεται πάρα πολλά πράγματα. Εμείς έχουμε πρότυπα ISO, ποιότητας ISO για την ασφάλεια της πληροφορίας, την ποιότητα φροντίδας αλλά και την περιβαλλοντική διαχείριση. Τι γίνεται λοιπόν με αυτά τα 35 απομακρυσμένα χωριά? Ο μόνιμος πληθυσμός αυτών των χωριών είναι 60.000 κάτοικοι. Παρόλα αυτά, κατά το καλοκαίρι έχουμε πάνω από 100.000 κατοίκους. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ μακριά, δηλαδή χρειάζονται τουλάχιστον 8 ώρες να πάνε με το καράβι και αυτό γίνεται μόνο μια φορά το χειμώνα και μάλιστα υπάρχουν και κάποια αεροδρόμια με αεροδρόμιο και βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται και με το Καστελόριζο και το καλύτερο σενάριο για αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι υπάρχει μια μικρή δημόσια ιατρική μονάδα με έναν γιατρό ο οποίος κάνει την πρακτική του και παραμένει ένα χρόνο. Στα περισσότερα νησιά υπάρχει ένας οδοντίατρος ή ένας παθολόγος. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα απόστασης. Είναι λίγοι οι γιατροί οι οποίοι θέλουν να πάνε σε αυτά τα νησιά να δουλέψουν. Πολλές φορές τα περιστατικά είναι περίπλοκα. Πρέπει να ληφθούν επιγόντως αποφάσεις. Και βλέπουμε ότι η μόνη βοήθεια που μπορούν να έχουν είναι να ζητήσουν να έρθει ελικόπτερο του ναυτικού ή του στρατού για να μεταφέρει τον ασθενή σε άλλο νοσοκομείο. Μιλήσαμε λοιπόν με τους τοπικούς ιατρούς, με την τοπική κοινότητα. Καμία γυναίκα εκεί δεν είχε κάνει μαστογραφία. Καμία δεν είχε κάνει PAP test. Μιλήσαμε λοιπόν με τους κατοίκους και μιλήσαμε και με το Υπουργείο Υγείας για να γνωρίσουμε αν έχουν σχέδιο. Σχέδιο για αυτούς τους ανθρώπους, για να έχουν πρόσβαση στη φροντίδα υγείας. Δεν υπάρχει σχέδιο δυστυχώς. Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν κάθε μέρα, δεν υπάρχει γιατρός να τους βοηθήσει. Το θέμα δεν είναι μόνο τα χρήματα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι εκεί έχουν θέματα. Δεν θέλουν να πάνε οι γιατροί. Ποιος είναι ο πληθυσμός στόχος? Εμείς στοχεύουμε στους γιατρούς, στα παιδιά, στις έγκυες, αλλά και στους ενήλικες και τους ηλικιωμένους. Υπάρχουν 4 περιοχές όπου θέλαμε να βοηθήσουμε τους κατοίκους και τους γιατρούς. Ξέρουμε ότι υπήρχαν τα επίγοντα περιστατικά, τα χρόνια περιστατικά. Θέλαμε να υπάρχει και προληπτική ιατρική για όλες τις ηλικίες, αλλά και συμβουλές. Το θέμα της δημόσιας υγείας. Τώρα, επιγόντως, θέλαμε να βοηθήσουμε τους γιατρούς. Θέλουμε να τους παρέχουμε πρώτον καλύτερη εκπαίδευση και μετά θέλουμε να τους δώσουμε τον κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό. Τι κάναμε λοιπόν ακριβώς? Εμείς δημιουργήσαμε ένα ειδικό πρόγραμμα για τα επίγοντα και μάλιστα τους στείλαμε στο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης Queens. Πήγανε λοιπόν εκεί για εκπαίδευση, για τρίμηνη εκπαίδευση. Λοιπόν, φτιάξαμε ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο ήταν εξειδικευμένο ανάλογα με τις ανάγκες που είχαμε εμείς. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι γιατροί προτού πάνε και ανοίξουν ιατρείο στα νησιά, πηγαίνουν σε αυτό το νοσοκομείο, κάνουν αυτό το εξειδικευμένο πρόγραμμα, πρόγραμμα για τον υπέρηχο, πρόγραμμα για όλα όσα άλλα απαιτούνται για την περίπτωση αυτών των κατοίκων. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι μιλάμε για το δεύτερο βήμα εδώ, πρωτοβάθμια φροντίδα, προληπτική ιατρική, αλλά και ιατρικές συμβουλές. Τι άλλο κάναμε? Αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται 2 υπερσύγχρονες κινητές
κλινικές με την γενναιόδορη χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και κάθε δύο μήνες μια ομάδα 5-10 ατόμων οι οποίοι είναι επαγγελματίες υγείας θα πάνε να βοηθήσουν να παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα. Δηλαδή θα κάνουμε ψηφιακές μαστογραφίες, ψηφιακές ακτινογραφίες, υπέρηχους και μαστογραφία. Ξέρουμε ότι και οι γυναίκες πρέπει ετησίως πάνω από μια ηλικία να κάνουν μαστογραφία και PAP test. Θα έχουμε επίσης καρδιολογικές εξετάσεις, μιλάμε για τρίπλεξ, τοποθέτηση χόλτερ, γυναικολογικές εξετάσεις και βεβαίως θα υπάρχει και τηλεατρική και θα έχουμε και καρδιοτοκογράφους για εγγύους. Τώρα, νευρολογικές εξετάσεις για άτομα με Αλτσχάιμερς και άνοια και επίσης θα έχουμε και μια οδοντιατρική κλινική για την εξέταση παιδιών και ενηλίκων. Έχουμε και οφθαλμολόγους και οφθαλμίατρος, με συγχωρείτε, με πολύ καλό εξοπλισμό. Έχουμε επίσης και μέτρητες οστικές πυκνότητας, αλλά και μηχανήματα για οτορυνολαρυγολογικές εξετάσεις. Έχουμε και διαιτολόγους. Ξέρουμε ότι δυστυχώς στην Ελλάδα η παιδική παχυσαρκία είναι πολύ υψηλή. Θέλουμε να έχουμε και έλεγχο από επισκέπτες υγείας που παρακολουθούν τι γίνεται με τους εμβολιασμούς, να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει επαρκής κάλυψη. Το πιο σημαντικό τώρα θέμα από όλα αυτά είναι ότι έχουμε ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενών κατά ISO και έχουμε ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται τριτοβάθμια φροντίδα. Αυτοί λοιπόν θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν από εμάς, από την Πολυκλινική, με τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων και μετά θα τους παραπέμψουμε σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Η κλινική μας λοιπόν εδώ στην Αθήνα θα δίνει τη δυνατότητα για μαγνητικές τομογραφίες, μιλάμε για MRI καρδιάς, MRI μαστού και αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί μας κάνουν ειδικά προγράμματα στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Βλέπω λοιπόν ότι αυτός ο ιατρονοσηλευτικός φάκελος του ασθενούς θα μας βοηθήσει, θα έχουμε όλα τα αρχεία των ασθενών και θα τους παρακολουθούμε. Θα βλέπουμε δηλαδή την πορεία της νόσου. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα κέντρο για τους εκπαιδευτικούς, για τους ιατρούς, για τους σχολικούς συμβούλους, για τα παιδιά και για τους γονείς. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα δίκτυο το οποίο θα είναι online. Εκεί θα καταγράψουμε όλες τις ανάγκες και θα δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να βοηθήσουμε παιδιά με ειδικές ανάγκες, παιδιά ηλικίας 3 ως 8 ετών. Μιλάμε λοιπόν κυρίως για παιδιά που είναι στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό. Θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε έτσι παιδιά με ειδικές ανάγκες. Δράτωμαι της ευκαιρίας λοιπόν να ευχαριστήσω την ομάδα μας. Όλοι είναι εθελοντές, όλοι είναι σύμβουλοι και μάλιστα είναι, αν θέλετε, πολύ καλή επαγγελματία. Σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θερμά για τη βοήθειά του. Can we switch? Take your... I will make my... Θα γίνει διαδραστική η παρουσίασή μου. So. Dear Rula. Αγαπητή Ρούλα, είμαι ο τελευταίος ομιλητής, οπότε θέλω να είναι έτσι διαδραστική η παρουσίασή μου. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες εδώ είναι Έλληνες. Έτσι λοιπόν θα κάνω την παρουσίασή μου, θα γίνει δίγλωσσα η παρουσίαση, δηλαδή η διαφάνιση θα είναι στα αγγλικά, αλλά θα μιλήσω ελληνικά. Σας δίνω την ευκαιρία, όσοι δεν είστε Έλληνες, να αλλάξετε το κανάλι. Η πράξης πιστεύει σε συνεργασία. At a glance, ας ρίξουμε... Είναι μια ανεξάρτητη μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στο πεδίο, ιατρική βοήθεια, νομική συμβουλευτική, υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, ψυχολογική υποστήριξη και οικονομική υποστήριξη, σε όλες τις επαθείς αυτές ομάδες, οι οποίες βρίσκονται αποκλεισμένες.
χωρίς καμία διάκριση, χωρίς καμία διάκριση είτε εθνική, είτε φυλετική, είτε ιδεολογική, είτε πολιτική. Με μία ματιά η πράξης λειτουργεί εδώ και 17 χρόνια στην Ελλάδα. Έχει 31 ανθρωπιστικά προγράμματα ενεργά αυτή τη στιγμή και 50.000 σε ετήσια βάση ωφελούμενους στις διάφορες υπηρεσίες και στα διάφορα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν. Οι εργαζόμενοι στην πράξη σε όλη την Ελλάδα είναι 160 άτομα, ενώ οι εθελοντές, και αυτό είναι και το μεγάλο μας στοίχημα, είναι 580 άτομα. Η υγεία σαν ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το δικαίωμα στην υγεία είναι ένα αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα. Το δικαίωμα στην υγεία περιέχει διάφορες παραμέτρους, όπως το δικαίωμα πρόσβασης κάποιου σε ένα σύστημα υγείας το οποίο τον προστατεύει και έχει ίσες ευκαιρίες προκειμένου να πάρει τις υπηρεσίες που του αναλογούν. Το δικαίωμα στην πρόληψη, το δικαίωμα στη θεραπεία, το δικαίωμα στην ιατρική εξέταση και φυσικά το δικαίωμα στη χορήγηση φαρμάκων. Το δικαίωμα στην υγεία είναι επίσης ένα δικαίωμα το οποίο συμπεριλαμβάνει και άλλους παράγοντες για να μπορέσουμε να πούμε ότι κάποιος έχει μία ασφαλή πορεία στη ζωή του. Επομένως, πρέπει να έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε συνθήκες υγιεινής. Πρέπει να έχει ασφαλή τροφή και ικανή τέτοια τροφή ώστε να μπορέσει να επιβιώσει. Θα πρέπει να έχει στέγαση. Θα πρέπει να εργάζεται σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν συνθήκες υγιεινής και γενικά περιβαλλοντικές συνθήκες τέτοιες που το επιτρέπουν και βέβαια θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες και στην πληροφορία της υγείας. Ποια είναι η Ελλάδα της κρίσης σήμερα? 2 στα 3 νοικοκυριά έχουν χαμηλότερα από 18.000 ευρώ ετησίως εισόδημα. 31% του πληθυσμού στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν έντονα τον κοινωνικό αποκλεισμό και βέβαια βρίσκονται στα όρια της φτώχειας. 9 στα 10 νοικοκυριά έχουν χάσει το εισόδημά τους. Ένα στα 10 νοικοκυριά έχει αντιμετωπίσει το κόψιμο του εισοδήματό τους, το οποίο φτάνει στο 60%. 30% κερδίζουν λιγότερα από 10.000 ευρώ σε ετήσια βάση. 80% έχουν κάνει περικοπές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τους όσον αφορά την τροφή. 60% ζουν με τα χρήματα τα οποία είχαν ως saving money. 50% δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις βασικές ανάγκες, είτε αυτές είναι ανάγκες υγείας, είτε είναι ανάγκες των παιδιών τους για το σχολείο, για την ένδυση, για την υπόδηση κτλ. 40% έχουν χρέη στις τράπεζες και γενικότερα χρέη τα οποία τους εμποδίζουν να κάνουν σωστούς και ορθολογικούς προγραμματισμούς για το μέλλον. Τελικά, το δικαίωμα στην υγεία είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα στην Ελλάδα της κρίσης του 2013. Αυτοί οι οποίοι επηρεάζονται το 2013 και δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας είναι πάρα πολλοί. Αυτοί που ξεφεύγουν από τα δίχτυα της κοινωνικής προστασίας είναι πληθυσμοί όπως οι άστεγοι, οι φτωχοί, οι ανασφάλιστοι, οι νόμιμοι ή οι μη νόμιμοι μετανάστες, οι νόμιμοι γιατί έχουν χάσει τη δουλειά τους και επομένως χάνουν και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, ελληνικές οικογένειες οι οποίες βρίσκονται στα όρια της αστεγίας, οι αιτούντες άσυλο, οι φυλακισμένοι και οι αποφυλακισμένοι, Έλληνες και ξένοι γενικά, τα ασυνόδευτα ανήλικα, ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο καλείται η Ελλάδα να αντιμετωπίσει και να δώσει εξηγήσεις ακόμη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, τα θύματα διεθνικής σωματεμπορίας, οι γυναίκες οι οποίες εκπορνεύονται, η οροθετική στον ιό του HIV αλλά και σε άλλα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα όπως είναι η πατήτιδα Β και η πατήτιδα Σ και βέβαια ακόμη και οι ασφαλισμένοι Έλληνες οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν φάρμακα τα οποία δεν μπορεί ακόμη και ο ασφαλιστικός τους φορέας να τους καλύψει 100%. Χρειάζεται δηλαδή να δώσουν ένα ποσοστό από τα χρήματα του κόστους των φαρμάκων.
Η Πράξης, και από το ακρόνιμό της, είναι μια οργάνωση η οποία παρέχει προγράμματα ανάπτυξης, κοινωνικής στήριξης και ιατρικής συνεργασίας. Στα ελληνικά, η μετάφραση της Πράξης είναι δράση. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με καθημερινές δράσεις, αλλά και με καθημερινές μαθηματικές πράξεις. Προσθέτουμε την εμπειρία μας, προκειμένου να διαιρέσουμε τα προβλήματα του κόσμου, να αφαιρέσουμε την προκατάληψη και να πολλαπλασιάσουμε τη συνδρομή των συνδρομητών οι οποίοι μας υποστηρίζουν και κυρίως των εθελοντών οι οποίοι στηρίζουν τη δράση μας. Σχετικά με τα θέματα της υγείας, τρεις είναι οι δράσεις της πράξης. Πρόληψη, παρέμβαση και βέβαια μαρτυρία. Όσον αφορά την πρόληψη, παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και υγιεινής στα παιδιά. Παρέχουμε στέγαση σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες είναι θύματα βασανιστήριων, είναι άτομα με χρόνια νοσήματα, άτομα τα οποία ζητάνε άσυλο από την Ελλάδα και δεν έχουν κανένα δικαίωμα στη χώρα προέλευσής τους να παραμείνουν. Γιατί υπάρχει έκδηλος φόβος τόσο για την σωματική τους ακεραιότητα αλλά και για την ψυχική τους ισορροπία. Προγράμματα δημόσιας υγείας, προγράμματα παρέμβασης για τον ιό του HIV και της υπατήτητας C, τόσο σε επίπεδο αφύπνισης κοινού αλλά κυρίως σε επίπεδο εξέτασης των HIV και την υπατήτητα C. Δωρεάν εμβολιασμούς για παιδιά, δωρεάν εμβολιασμούς και παρακολούθηση σε πρωτοβάθμιο επίπεδο μεταναστών οι οποίοι εισέρχονται παράνομα στην Ελλάδα, είναι μετανάστες χωρίς χαρτιά, και βέβαια υποστήριξη σε διαγνωσμένα οροθετικά άτομα. Τι κάνουμε γι' αυτό? Έχουμε ένα πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη για τα παιδιά του δρόμου, όπου μέσα σε αυτό το ανοιχτό πρόγραμμα τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το κέντρο μας και να τους παρέχονται όλες οι υπηρεσίες υγείας και υγιεινής, αλλά και η εκπαίδευση. Και μάλιστα προκειμένου να κάνουμε πιο θελκτική την εκπαίδευση αυτή, έχουμε ένα κινητό σχολείο, το οποίο σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική οργάνωση Άρσης, το λειτουργούμε σε όλη την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, για να μπορέσουμε έτσι να προσελκύσουμε περισσότερα τα παιδιά. Παρέχουμε στέγαση σε αιτήσια βάση σε 206 άτομα αιτούνται σε άσυλο. Νοικιάζουμε 27 διαμερίσματα σε όλη την Ελλάδα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να εξυπηρετήσουμε και τις ιατρικές ανάγκες, αλλά και την κοινωνική ένταξη των πληθυσμών αυτών. Έχουμε προγράμματα δημόσιας υγείας. Τα προγράμματα δημόσιας υγείας είναι εστιασμένα σε πληθυσμούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα, όπως είναι διαβητικοί, όπως είναι ομάδες υψηλού κινδύνου, χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, MSM, άντρες που κάνουν σεξ με άντρες, men having sex with men, και βέβαια θύματα διεθνικής ομαδοπορίας, γυναίκες οι οποίες εκπορνεύονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά το τεστ για την υπατήτηδα σε και τον ιό του HIV, παρέχουμε δωρεάν το τεστ με το σάλιο. Το τεστ αυτό το κάνει κάποιος και σε 20 λεπτά μπορεί να δει το αποτέλεσμα. Γίνεται μέσα από κινητές μονάδες. Έχουμε δύο κινητές μονάδες. Η μία κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας και η άλλη πηγαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα με βασική έδρα τη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε αυτές τις κινητές μονάδες έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε κάποιον, να του κάνουμε pre and post counseling, δηλαδή να τον ενημερώσουμε πριν και μετά και να τον συνδέσουμε με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί για μας το σημαντικό, και γι' αυτό εξάλλου το τεστ το θεωρούμε και σαν ένα προληπτικό μέτρο, είναι να σταματήσουμε τον επιπολασμό της HIV λίμωξης. Στην Ελλάδα, τα τελευταία δύο χρόνια, έχουμε χτυπήσει κόκκινο όσον αφορά τον επιπολασμό του HIV και των σεξουαλικών μεταδεδομένων νοσημάτων. Έχουμε φτάσει στην τάξη του 1580% και κυρίως σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 4 διαγνωσμένα νέα περιστατικά την ημέρα, ενώ ο κρυφός αριθμός για την Ελλάδα είναι επί 3. Δηλαδή, όταν έχουμε 4 διαγνωσμένα περιστατικά, αυτό σημαίνει ότι σε ημερήσια βάση έχουμε 12 περίπου νέα οροθετικά άτομα. Τι κάνουμε με το τεστ?
Όσο πιο γρήγορα εντοπίσουμε κάποιον ότι είναι θετικό στον ιό του HIV και τον συνδέσουμε με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γι' αυτό έχουμε μια οριζόντια σύνδεση με όλες τις μονάδες ειδικών λοιμόξεων και κυρίως με τη μονάδα του Ευαγγελισμού, αυτόματα μπαίνει σε θεραπεία. Έτσι, ακόμη και αν εξακολουθεί και κάνει απροφύλακτα σεξ ή δεν είναι συμμορφωμένος με την αντισύλληψη, γενικά με τα μέτρα προφύλαξης, τουλάχιστον όταν μπει σε θεραπεία δεν είναι μεταδοτικός. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό που πρέπει να παλέψουμε. Κυρίως για τους χρήστες ενδοβλέβιων ναρκωτικών ισχυριών, οι οποίοι τις περισσότερες φορές δεν συμμορφώνονται με τη θεραπεία. Θα πρέπει να πούμε ότι στο κέντρο της Αθήνας κάτι άλλο που στρατηγικά η πράξη θέλει να κάνει είναι να ασχοληθεί με μια πολύ ευπαθή πληθυσμιακή ομάδα. Την πληθυσμιακή αυτή ομάδα που λέμε ότι έχει τα 6 κακά της μοίρας της. Ποια είναι αυτά? Μετανάστης, χωρίς χαρτιά, άστεγος, οροθετικός, MSM, άντρας που κάνει σεξ με άντρες και βέβαια, πόσα είπα, μετανάστης, οροθετικός, MSM, άστεγος, χρήστης και χρήστης. Και χωρίς χαρτιά. Χρήστης και χωρίς χαρτιά. Τα 6 κακά της μοίρας τους. Και βέβαια είναι μια ομάδα υψηλού κινδύνου, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει σε μια συγκεκριμένη θεραπεία. Θα τρέξω λίγο γιατί η Ρούλα θα αυτοκτονήσει. Για τους οροθετικούς, και επειδή είναι μια ευπαθής ομάδα, έχουμε δημιουργήσει μια εξειδικευμένη κοινωνική υπηρεσία, όπου υποδεχόμαστε τα αιτήματά τους και προσπαθούμε να τους εντάξουμε σε θεραπεία, αλλά και να τους βγάλουμε νόμιμα έγγραφα, κυρίως για αυτούς οι οποίοι προέρχονται από χώρες στις οποίες πρέπει να αποδείξουμε στο ελληνικό κράτος ότι ακόμη και αν επιστραφούν, δεν είναι δυνατή η θεραπεία τους. Αυτή την υπηρεσία τη χρηματοδοτεί το MacAids Foundation. Όσον αφορά τα παιδιά, σε θέματα πρόληψης έχουμε να κάνουμε έχουμε ανοίξει μια παιδιατρική μονάδα στο πολυατρείο μας στην Αθήνα και βέβαια τους παρέχουμε δωρεάν εμβολιασμούς τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Συνεργαζόμαστε με την μη κυβερνητική οργάνωση Αποστολή Άνθρωπος. Παρέχουμε δωρεάν υποστήριξη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε μετανάστες στα σύνορα. Υπάρχει μια κινητή ιατρική μονάδα, ένα κινητό νοσοκομείο, το οποίο κινείται από τον Μπορομαχάουνα μέχρι τον Εύρο και το δεύτερο κινείται στα νησιά του Αιγαίου. Και με αυτόν τον τρόπο περιθάλπτουμε όλους αυτούς τους πληθυσμούς οι οποίοι παράνομα εισέρχονται στην Ελλάδα, πριν βέβαια συλληφθούν από την αστυνομία ή από τις λιμενικές αρχές. Όσον αφορά την παρέμβαση, παρέχουμε. Ναι, πρόσβαση, εντάξει. Πρόσβαση στην υγεία σε δύο πολυατρία που έχουμε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με γενικό γιατρό, γυναικολόγο, παιδίατρο, οφθαλμολόγο και οδοντίατρο. Θα πρέπει να πω ότι η οδοντιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα, ειδικά την περίοδο της κρίσης, είναι απαγορευτική ακόμη και για τους Έλληνες οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι και εργάζονται. Για τους Έλληνες θα πω μια ειδική φράση ότι πηγαίνουν με τευτέρι στον οδοντίατρό τους και υπάρχουν χρέη τα οποία τα αποπληρώνουν σταδιακά και σε μηνιαία βάση. Εξυπηρετούμε σε αιτήσια βάση γύρω στα 30.000 άτομα στα πολυατρία μας από 75 διαφορετικές χώρες προέλευσης. Είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Βέβαια, έχουν δωρεάν πρόσβαση στην αγωγή και στα φάρμακα, τα φάρμακα τα οποία τα συλλέγουμε από Έλληνες πολίτες. Στην ουσία, δηλαδή, καλούμε τους Έλληνες, οι οποίοι γενικά είναι φαρμακολάγνοι, να κάνουν μια καθάριση στα οικογενειακά τους φαρμακεία και να μας φέρουν τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιούν. Με εθελοντές κάνουμε ένα ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των φαρμάκων και αυτά τα οποία είναι προς διάθεση τα διαθέτουμε στους πληθυσμούς αυτούς. Τα φάρμακα αυτά έχουμε κοστολογήσει ότι αν τα αγοράζαμε σε αιτήσια βάση θα κόστιζαν γύρω σε 700.000 ευρώ για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των πληθυσμών μας. Όσον αφορά την πρόσβαση στην υγεία, στα κέντρα ημέρας που έχουμε για αστέγους, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρέχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στον άστεγο πληθυσμό και βέβαια την πρωτοβάθμια αυτή φροντίδα υγείας την παρέχουμε και μέσα από τα street work τα οποία κάνουμε, δηλαδή στο δρόμο βγαίνουν κοινωνικοί λειτουργοί, γιατροί και νοσηλευτές και επί τόπου παρέχουμε σε επίγοντα περιστατικά υπηρεσίες υγείας.
υγείας. Ταυτόχρονα τους προσκαλούμε στους χώρους όπου έχουμε τα πρωτοβάθμια ιατρία. Έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα παραπομπών, γιατί μιλάμε συνέχεια για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τα δευτεροβάθμια περιστατικά τα προωθούμε στα δημόσια νοσοκομεία ή σε ιδιωτικά νοσοκομεία τα οποία μας παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους. Στα δημόσια νοσοκομεία έχουμε συμπράξει με γιατρούς οι οποίοι εθελοντικά θέλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην πράξη, παρανομώντας. Γιατί στην ουσία, όταν κάποιος δεν έχει χρήματα, δεν έχει πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επομένως, εκεί έχουμε κάνει μία μυστική συμφωνία με ένα σύστημα ιατρικό, το οποίο ακόμη, και αυτό είναι προς τιμήν τους, εξακολουθεί τουλάχιστον να είναι υγιές. Γενικά, όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους, έχουμε ένα κέντρο για ασυνόδευτα ανήλικα στην Πάτρα, όπου στο κέντρο αυτό παρέχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, υπηρεσίες υγιεινής, πέρα από τις υπηρεσίες προστασίας για τα ασυνόδευτα ανήλικα. Το νούμερο μπορεί να είναι τρομακτικό, αλλά είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Στην Ελλάδα εισάγονται κάθε χρόνο 5.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι. Είναι ο πρώτος σταθμός ενός μονοπατιού, το οποίο ξεκινάει από την Ελλάδα, από την Πάτρα συγκεκριμένα. Στην Πάτρα έχουμε το κέντρο αυτό. Πηγαίνει στην Ιταλία, από την Ιταλία στο Καλέ στη Γαλλία και από το Καλέ στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για τριών ειδών τράφικινγκ. Σεξουαλική εκμετάλλευση, εμπόριο οργάνων, δουλεμπόριο. Πρόσβαση στην υγεία παρέχουμε και σε αποφυλακισμένους, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα μετασοφρονιστικό σύστημα, το οποίο αδυνατεί αυτή τη στιγμή να παρέχει επαρκείς υπηρεσίες υγείας σε πληθυσμούς όπως είναι οι αποφυλακισμένοι, οι οποίοι εκ προημίου θεωρούνται αποκλεισμένοι. Όσον αφορά τη μαρτυρία, και τελειώνω Ρούλα, δεν θα αυτοκτονήσεις, η πράξη προσπαθεί να δημιουργήσει δίκτυα και συμμετέχει σε δίκτυα. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να κάνουμε όχι μόνο advocacy αλλά και lobbying. Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε το στίγμα μας τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Να πιέσουμε το ελληνικό κράτος να αλλάξει πολιτικές. Να αναγνωρίσει πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες είναι αποκλεισμένες και μέχρι σήμερα δεν είχαν καμία αναγνώριση ακόμη και στο φρονιακό σύστημα. Φανταστείτε ότι ο άστεγος δεν υφίστατο στην Ελλάδα. Πιέσαμε και μέσα από τα δίκτυα ψηφίστηκε στο πολυνομοσχέδιο πριν το κλείσιμο της Βουλής τις τελευταίες εκλογές πλέον ως ευπαθής ομάδα ο άστεγος, για να μπορεί να έχει δικαιώματα, για να μπορεί να έχει πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δωρεάν. Για να τα κάνουμε όλα αυτά, δημιουργούμε γέφυρες συνεργασίας. Οι πράξεις κατά 85% χρηματοδοτείται από τον ιδιωτικό τομέα, από ιδρύματα, από την εταιρική κοινωνική ευθύνη και έχει και ιδιώτες συνδρομητές και από την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Το υπόλοιπο 15% είναι από ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν είμαστε ένας φορέας γενικής διακυβέρνησης, δεν παίρνουμε χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αρνούμαστε, ειδικά αυτή την περίοδο, να μπούμε σε αυτήν τη διαπραγμάτευση. Γιατί προσπαθούμε τουλάχιστον να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας και όχι μόνο, γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ικανό θεσμικό πλαίσιο το οποίο να αξιολογεί πραγματικά τόσο το εθελοντικό όσο και το μη κυβερνητικό κομμάτι για να μπορούμε έτσι να έχουμε μια ορθολογική χορήγηση υπηρεσιών και υπηρεσίες τέτοιες οι οποίες να έχουν διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και βέβαια πρόσβαση στους ευπαθείς πληθυσμούς. Θα σας δώσω τρία παραδείγματα. Εφάνταστα παιδιά από τα ιδιωτικά σχολεία Κωστέα Γείτονα φτιάξαν ένα application το οποίο ονομάζεται My Pharmacy. Αυτό το application το χορηγούν και το προωθούν προκειμένου να συλλέγουν φάρμακα για την πράξη για να τα δίνουμε δωρεάν στους πληθυσμούς οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο. Συνεργαζόμαστε με την κυβερνητική οργάνωση Δεσμός, η οποία μας βρήκε για δευτεροβάθμια ιατρικά, οδοντιατρικά περιστατικά, παιδιών δηλαδή που χρειάζονται ορθοδοντικό και οι οικογένειές τους δεν μπορούν να τους το παρέχουν. Μας βρήκε εθελοντές ορθοδοντικούς για να κάνουν δωρεάν πράξεις. Προσπαθούμε να προωθήσουμε την εταιρική κοινωνική ευθύνη και μέσα στους εργαζόμενους των εταιριών οι οποίοι στηρίζουν την πράξη και βέβαια καλούμε ιδιώτες συνδρομητές να εμπιστευτούν την πράξη προκειμένου να συνδέσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας για να μεγιστοποιήσουμε το όφελος προς πληθυσμούς οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο. Δίνω κάποια παραδείγματα. Δεν δίνω άλλα παραδείγματα. Συνεργαζόμαστε με διεθνείς οργανισμούς όπως είναι η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία. Είμαστε Implemented Partners και To Save the Children
Και εδώ τα ιδρύματα τα οποία μας χρηματοδοτούν. Μπορείτε να τα δείτε. Θα το αφήσω στη τελευταία διαφάνεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Janetto. Sorry to be the... Ευχαριστώ. Συγγνώμη που ήμουν ο μπαμπούλας σχετικά με το πρόγραμμα. Έχουμε λίγα λεπτά. Ξέρω ότι οι περισσότεροι ήσταν εδώ σε όλη την συνεδρία αυτή. Ακούσατε λοιπόν πολλά κοινά σχετικά με τις προκλήσεις αναφορικά με την πρόσβαση στη υγειονομική περίθαλψη. Έτσι λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα έλλειψης, διαθεσιμότητας ιατρικού προσωπικού ή υλικού. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες κοινωνικές παράμετροι, ξέρετε, που επηρεάζουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Για παράδειγμα, υπάρχουν γεωγραφικοί φραγμοί, οικονομικοί φραγμοί, κοινωνικο-οικονομικές καταστάσεις που ενδεχομένως παρεμποδίζουν την πρόσβαση αυτή. Κάτι άλλο που ακούσαμε και το είδαμε σε όλες τις παρουσιάσεις είναι ότι η παροχή πρόσβαση στην φροντίδα υγείας σημαίνει ότι η κοινότητα θα πρέπει να καταλάβει αυτές τις ανάγκες και να χτίσει ως προς την παροχή λύσεων. Είτε πρόκειται για το σύστημα κατάρτισης, ιατρικής εκπαίδευσης ή πολύ απλά θα πρέπει ο πληθυσμός να καταλάβει ποιες είναι οι υπηρεσίες που χρειάζονται και τι δυνατότητες υπάρχουν τοπικά. Μιλήσαμε π.χ. για τα νησιά στην Ελλάδα ή για κάποιες περιοχές στην Αφρική. Τώρα μπορώ να δεχτώ ερωτήματα από όλους εσάς. Αυτό που ξέρουμε όλοι είναι ότι τα περισσότερα από τα κονδύλια τα οποία ρέουν για το τομέα της υγειονομικής περίθαλψης προκύπτουν και προέρχονται από τον κρατικό κορβανά, το δημόσιο κορβανά. Από το δημόσιο προϋπολογισμό, τον κρατικό προϋπολογισμό ή ακόμη και από τον ιδιωτικό τομέα. Βέβαια, λιγότερο. Πρέπει να δούμε πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει την συνεισφορά στο να αλλάξει την όλη κατάσταση αναφορικά με την πρόσβαση στη υγειονομική περίθαλψη. Σκεφτείτε το ερώτημα αυτό και μπορείτε να μας δώσετε και κάποιο παράδειγμα. Εκτός μικροφώνου μιλητής. That struck me about what Professor Aslan said was one of the greatest opportunities for philanthropy is with higher education. And I wasn't sure if he meant high school or college, but what occurred to me is if he wants to go one step better and incorporate graduate medical education as well, I think that's an area where a huge impact could be made. I think medical education needs to be reformed. It needs not to be so expensive, and we need systems around the world where medical students know that once they graduate, they will be working for some time in an underserved area. That just has to be part of the deal. So. Thank you. Actually, talking with the Ministry of Health regarding the islands, There is no any specific plan for these residents. They work day after day. Για τους κατοίκους. Εργάζονται καθημερινά. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι η κοινοφελής δράση έχει πολύ μεγάλη επίδραση και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Όχι μόνο σήμερα, αλλά και για το μέλλον των ανθρώπων που κατοικούν εκεί και των παιδιών. Είναι ότι δεν υπάρχει μία στρατηγική η οποία να είναι μακροπρόθεσμη. Στην ουσία δηλαδή μιλάμε για παθητικές πολιτικές οι οποίες δεν έχουν κανέναν ενεργητικό χαρακτήρα. Και ειδικά σε μία εποχή, ιδιαίτερα την τελευταία τριετία, όπου η κρίση βαθαίνει και βαθαίνει ακόμη περισσότερο, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μόνο τυφλές περικοπές, χωρίς να υπάρχει αξιολόγηση. Αξιολόγηση η οποία αναφορά πληθυσμούς οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο, περιοχές, αποκλεισμούς, απομονωμένες περιοχές, ανάγκες οι οποίες μεγαλώνουν όλο και περισσότερο. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, ότι όλη αυτή η κρίση έχει δημιουργήσει μία πολύ μεγάλη κοινωνική βάση και κοινωνικά κινήματα τα οποία είναι άτυπα. Έχουν ιδρυθεί, και θα σας δίνω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, κοινωνικά παντοπολία σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε μετρήσει γύρω στα 220 κοινωνικά παντοπολία σε όλη την Ελλάδα, τα οποία δεν έχουν κάποια νομική μορφή.
Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο όπου θα πρέπει βάσει αυτού να δουλεύουν και να παρέχουν τροφές. Είμαστε προετοιμασμένοι στην πράξη, γιατί κάναμε μία έρευνα στο 50% αυτών των κοινωνικών παντοπολίων και διαπιστώσαμε ότι τα τρόφιμα τα οποία δίνονται σε 3 ή 4 χρόνια θα μας αναγκάσουν να κάνουμε προγράμματα δημόσιας υγείας για καρδιαγγειακά νοσήματα, ζαχαρόδι, διαβήτη. Είναι τροφές δηλαδή οι οποίες πραγματικά δημιουργούν μια υψηλή επικινδυνότητα. Αυτό είναι άλλο ένα παρεπόμενο και φαινόμενο της κρίσης που θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Και βέβαια το κράτος θα πρέπει να ενσκύψει. Thank you. I think it was a very nice analogy in the. Νομίζω ότι ναι, είναι αυτό. Ταιριάζει πολύ καλά με αυτό που είπαμε πριν με την πισίνα και τη Μεσόγειο. Η κοινοφελής δράση θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ πού τοποθετεί τα χρήματα ώστε να έχουμε τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. Πολλές φορές θέλω να δείξουν ακριβώς ότι κάνουμε καλύτερο τρόπο σε σχέση με το συμβατικό σύστημα. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να αποδείξουμε ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και έτσι λοιπόν το πηγαίνει κανείς και το συγκρίνει με το συμβατικό σύστημα και λέει ότι εδώ έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Έχει λοιπόν να κάνει πάντα με την υλοποίηση. Λοιπόν, ξεκινάμε από εδώ και θα προχωρήσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αναχαιτήσουμε αυτή την έξοδο, μαζική έξοδο ανθρώπων, π.χ. στην Αφρική, παράδειγμα, 60.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν τη χώρα, ιατροί, και φεύγουν από τη χώρα. Και πώς μπορούμε αυτό να σταματήσουμε και τι μπορεί να κάνει η φιλανθρωπία, η κοινοφελής δράση γι' αυτό? Νομίζω ότι υπάρχουν παραδείγματα προγραμμάτων που προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν αυτό ακριβώς το θέμα της διαρροής επαγγελματιών, δηλαδή το Fulbright στη ΣΥΠΑ, για παράδειγμα. Είναι το σκεπτικό ακριβώς εκεί είναι ότι παρέχουν στήριξη για νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρούς που δεσμεύονται θα μείνουν στη χώρα τους. Τους δίνουν ένα κίνητρο δηλαδή. Υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη που έχουν οι χώρες της Ευρώπης αλλά και της Βόρειας Αμερικής να παρέχουν ευκαιρίες εργασιακές μόνιμες για όλους. Έχουν μεγάλη ευθύνη ακριβώς στο θέμα του ότι δεν παρέχουν αυτό το κίνητρο. Αυτό είναι ένα πίχαμαχο ζήτημα, γιατί όπως ακριβώς λέτε, σίγουρα υπάρχει το δικαίωμα του καθενός να μπορεί να ζει και να εργάζεται όπου θέλει. Αλλά βέβαια υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Οι χώρες όπως η Γκάνα, για παράδειγμα, και η Νιγηρία τώρα, προσπαθούν και προσελκύουν όσο έφυγαν από τη χώρα, παρέχοντας πολλές ευκαιρίες. Ονομάζομαι Βασέγγελης Κυριακίδης. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τις παρατηρήσεις που κάνατε για την κοινωνική δράση και την παιδεία, την εκπαίδευση. Αν δούμε τις ιατρικές σχολές των περισσότερων αμερικανικών πανεπιστημίων, είναι πολύ καλές. Οι ιατρικές αυτές σχολές προσελκύουν περισσότερη χρηματοδότηση από οποιοδήποτε άλλο τμήμα σε αμερικάνικο πανεπιστήμιο. Δεν μιλάμε λοιπόν για έλλειψη χρημάτων για την ιατρική εκπαίδευση, στην τριτοβάθμια δηλαδή εκπαίδευση αναφέρομαι. Αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα πρέπει να ασκηθεί πίεση στα ιδρύματα ή μήπως αυτά τα ιδρύματα πρέπει να πιέσουν αυτούς που έχουν χρήματα, τους χρηματοδότες, να δίνουν τα χρήματα εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, δηλαδή ελεύθερη εκπαίδευση για τους μη έχοντες. Και θα το αναδιατυπώσω, και περισσότερα χρήματα, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή στην ιατρική εκπαίδευση, και νομίζω ότι αυτό ισχύει και σε θέματα στρατηγικής. Πολύ συχνά βλέπουμε έλλειψη στρατηγικής όσον αφορά στα κράτη, στις κυβερνήσεις.
αλλά να δούμε τι γίνεται και με τα ιδρύματα, στον κόσμο των ιδρυμάτων. Μιλάμε για ένα εξειδικευμένο ίδρυμα τώρα, για ένα ίδρυμα το οποίο έχει 5 στόχους και θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα προβλέψει για κάθε στόχο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στρατηγική για να μπορέσουμε να έχουμε και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Άρα η στρατηγική είναι πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σημαντική σε όλα τα επίπεδα, από το επίπεδο των ΜΚΟ στο κρατικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Και έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε για τον κατάλληλο σκοπό τα χρήματα τα οποία απαιτούνται. Και νομίζω ότι εσείς έχετε εμπειρίες που μπορείτε κάλλιστα να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι που μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μικρόφωνο παρακαλώ, μικρόφωνο, με συγχωρείτε, δεν ακούγεται ο ομιλητής, με συγχωρείτε. Το θέμα δεν είναι, συγγνώμη, εκτός μικροφώνου ο ομιλητής, εκτός μικροφώνου δεν μπορεί να γίνει μετάφραση, μπορείτε να ξεκινήσετε. Υπάρχουν πανεπιστήμια στην Αμερική, ένα έχει ένα κληροδότημα 50 εκατομμυρίων δολαρίων και την επόμενη... ότι θα στοιχίζει 60.000 το χρόνο να φοιτήσει κανείς στην ιατρική σχολή. Τα χρήματα αυτά δεν πρέπει να παραμένουν στο λογαριασμό το τραπεζικό, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον κατάλληλο σκοπό. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πάλι εκτός μικροφώνου, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αντίπα. Εκτός μικροφώνου η κυρία δεν χρησιμοποιεί μικρόφωνο, δεν ακούγεται, λυπάμαι πάρα πολύ, δεν χρησιμοποιείται μικρόφωνο. Και οι δύο σας λοιπόν έχετε προγράμματα στα νησιά. Συνεργαζόσαστε στα νησιά, μοιραζόσαστε τις εμπειρίες σας, μοιραζόσαστε εγκαταστάσεις. Μιλάμε για τα παιδιά, για τα συνόδευτα παιδιά στις Κυκλάδες. Συνεργάζεστε ή έχετε ξεχωριστές δραστηριότητες? Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση είναι σε όλους τους ομιλητές του πάνελ. Φαίνεται ότι τουλάχιστον στη Νότια Ευρώπη έχουμε και μια άλλη ομάδα η οποία είναι ευάλωτη. Μιλάμε για τους ανέργους, αλλά τους νέους μακροχρόνια ανέργους. Αυτή είναι μια αδύναμη ομάδα. Αυτοί θα παραμείνουν άνεργοι, δηλαδή θα γίνουν μακροχρόνια άνεργοι κατά πάσα πιθανότητα. Ξέρετε κάποιο μοντέλο, γνωρίζετε κάποιο μοντέλο το οποίο αποτρέπει στα παιδιά αυτά να μην καλύπτονται από ασφάλεια? Γιατί συνήθως αυτά τα άτομα μόλις τελειώσουν το γυμνάσιο και δεν βρουν εργασία, είναι ανασφάλιστα αυτά τα παιδιά. Πώς μπορούμε λοιπόν να το αποτρέψουμε αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στη φροντίδα υγείας, στην υγειονομική περίθαλψη? Υπάρχει κάποιος τρόπος να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό? Γνωρίζετε αν υπάρχει κάποιο σχέδιο αντιμετώπισης αυτού του θέματος? First one, σχετικά με το πρώτο. Okay, we'll speak in Greek. Oh, in English. Okay. Υπάρχει δικτύωση και συνεργασία για να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Εξάλλου, θα πρέπει να δούμε και τα μοντέλα παρέμβασης. Από τη μία, έχουμε να κάνουμε με ακριτικές περιοχές και με πληθυσμούς οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες ειδικότητες ιατρών. Η πράξη παρέχει στα νησιά και στα σύνορα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε μετανάστες οι οποίοι παίρνουν παράνομα στη χώρα. Επομένως, δεν υπάρχει επικάλυψη. Σαφέστατα όμως, υπάρχει networking για να μπορέσουμε έτσι να παραπέμπουμε ο ένας τον άλλον και να συντονιζόμαστε ώστε να μην υπάρχει overlapping σε κάθε περιοχή. Το ένα. Όσον αφορά το άλλο, είπατε μία κατηγορία. Στην Ελλάδα έχουμε ένα νέο φαινόμενο, τους NEETs. Νέους, non in education, in employment and in training skills. Είναι παιδιά... They are not in education. Όχι, δεν έχουν λαμβάνουν εκπαίδευση. Αναφέρθηκα στη νέα γενιά που έχει την εκπαίδευση, που είναι έτοιμη να εργαστεί, είναι πρόθυμη να εργαστεί και δεν βρίσκει εργασία. 17-18 εκατομμύρια μόνο στη Νότια Ευρώπη. Μα τι θα γίνει με αυτούς? Υπάρχει πρόληψη.
Δηλαδή, μπορούν να θεωρηθούν ανασφάλιστοι, να μπουν στην πρόνοια, να έχουν βιβλιάριο ανασφαλίστου και την πρόσβαση σε οποιοδήποτε νοσοκομείο και να παίρνουν τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία των νοσοκομείων. Σε αυτό, αλλά βέβαια, εκεί έχουμε κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Δηλαδή, για να βγάλει κάποιος ένα τέτοιο βιβλιάριο και για να έχει πρόσβαση στην πρόνοια, χρειάζεται 2,5 με 3 μήνες διαδικασία για να μπορέσει να το εξασφαλίσει. How is the problem? Πώς λύνεται το πρόβλημα αυτό στη ΣΥΠΑ? Εκτός μικροφόνου, δεν γνωρίζω αν υπάρχουν μοντέλα στην Αμερική, αν υπάρχουν κάποιες καλές λύσεις. Καλή ερώτηση. Λοιπόν, η σύντομη απάντηση είναι ότι με τον κυβέρνηση Ομπάμα τα παιδιά θα συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένα μέχρι την ηλικία των 26. Αυτό ήταν πρόοδος. Έτσι λοιπόν τα παιδιά ήταν ασφαλισμένα, ήταν δηλαδή ας πούμε ασφαλισμένοι γιατί ήταν στο βιβλιάριο των γονέων τους μέχρι την ηλικία των 26 ετών. Τώρα, αν τα παιδιά αυτά είναι φτωχά, τότε μπορούν να πάνε να προσφύγουν στο Medicaid. Δεν είναι όμως καλό το σύστημα και πολλές φορές είναι κάποιοι που είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση και εκεί τα πράγματα είναι λίγο θολά. My name is Dimitrios. Ονομάζομαι Δημήτριος Λινός, είμαι χειρουργός. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κουλουβάρη πόσοι από τους ιατρούς οι οποίοι αφιερώνουν τη ζωή τους σε αυτά τα 35 νησιά, τους 60.000 κατοίκους, έχουν περάσει 3 μήνες στην Αμερική σε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή καλύπτονται τα έξοδά τους, όπως είπατε, από το Ίδρυμα Ανιάρχος. Για πόσους ανθρώπους μιλάμε, πόσοι έτυχαν αυτού του προγράμματος? Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλοί ιατροί. Πέστε μου αριθμό, 1, 2, 0, γιατί ξέρω την απάντηση. Για γενικούς ιατρούς, 5. Γιατί η κατάσταση είναι διαφορετική μεταξύ της Αμερικής, της Γκάνα και της Ελλάδας. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν πληρώνει κανείς για να σπουδάσει ιατρική στην Ελλάδα, αλλά η στάση είναι εντελώς διαφορετική. Γιατί το λέω? Το λέω γιατί το ξέρω. Είμαι πρόεδρος του Αμερικανικού Κολεγίου Χειρουργών και εμείς μέσω του Ιδρύματος Νιάρχος προσφέρουμε μια υποτροφία σε Έλληνες χειρουργούς και κανείς δεν κάνει αίτηση. Κανείς δεν κάνει αίτηση. Είναι τρομερό. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε ποια είναι τα τοπικά προβλήματα και να τα επιλύουμε. Κάτι άλλο, δεν πρόκειται να υποβάλω τη δεύτερη ερώτηση, πόσες γυναίκες έχετε εξετάσει, γιατί πόσες μαστογραφίες ήθελα να ρωτήσω κάνατε στα νησιά. Είπατε θα το κάνετε. Νομίζω ότι καλό είναι να ξεκινήσετε με ένα πράγμα κάθε φορά και να συνεργαστείτε. Υπάρχουν πολύ ωραίοι Έλληνες ιατροί και οργανώσεις οι οποίες έχουν προσπαθήσει να κάνουν το ίδιο και στο παρελθόν. Και από ό,τι άκουσα, αυτό είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι μικιώνα το κόσμο. Σε αυτή την μικρή χώρα που λέγεται Ελλάδα δεν μπορούμε να μη συνεργαστούμε. Δεν πρέπει να μη συνεργαζόμαστε. Πρέπει να συνεργαζόμαστε, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Δεν έχουμε χρόνο για άλλες ερωτήσεις. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο πάνελ. Μήπως μπορείτε μονολεκτικά να απαντήσετε ή υπάρχει κάτι κατά την άποψή σας, κάτι που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να προσφέρει πέραν των χρημάτων η κοινωνική δράση? Και θα ήθελα να κλείσουμε μετά από αυτό, γιατί μετά θα ανέβουμε για την Ολομέλεια. Εγώ απαντώ σε αυτό που είπε ο κύριος και είπα ότι το πιο σημαντικό που μπορούν να κάνουν οι χρηματοδότες είναι να έρθουν και άλλες ΜΚΟ και να συνεργαστούν. Η συνεργασία είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ο βασικός ρόλος ή ένας εκ των ρόλων των χρηματοδοτών. Εμπνεύστηκα από αυτό που είπε ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά σας, σχετικά με την δικτύωση. Η δικτύωση είναι πολύ σημαντική. Στην πράξη, είναι ότι στην κοσμική μοναξιά μας, ιδιαίτερα τις μέρες της κρίσης, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε κοντά και δίπλα ο ένας τον άλλον. Και επειδή είναι ελληνικό ίδιον, ελληνικό φαινόμενο, μερικές φορές
αυτή η σύνδεση μας πληγώνει. Γιατί μας αφαιρεί την πρωτοκαθεδρία. Αλλά στο τέλος της ημέρας, αν αλλάξουμε το mentality, η ζεστασιά της θα μας αποζημιώσει. We start working together, we'll be rewarded by the fact that we'll be in good company. Thank you very much. Maybe five words. Πέντε λέξεις. Τώρα χρειαζόμαστε καλή οργάνωση, καλό προσωπικό, χωρίς τους περιορισμούς που έχει η κυβέρνηση και το κράτος γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ.